με τα λεφτά δεν γίνονται όλα. Κι αν βάλεις ψεύτικα φτερά, δεν θα μπορείς να τα σηκώσεις για να πετάξεις φουκαρά. Απόψε πες μου την αλήθεια, το τι θα γίνω μη σκεφτείς. Κι αν ήταν όλα παραμύθια, τότε να πάρ' να γαμηθείς. Είμαι ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ καταρχήν που αποδέχτηκες την πρόσκληση να πούμε πέντε πράγματα. Ευχαριστώ και εδώ. Θέλω να δηλώσω εξ αρχής το εξής, ότι θα σε ρωτήσω γι' αυτό. Εγώ δεν είμαι της φάσης του έντεχνου που λένε γενικά από αυτόν τον όρο. Εσένα σε εκτιμάω για συγκεκριμένους λόγους. Ο ένας είναι η φωνή σου. Ο δεύτερος είναι η στάση σου. Δεν τους βάζω αξιωματικά. Τους βάζω, μπορεί να είναι πρώτα η στάση σου και μετά η φωνή σου. Γενικά δεν έχω επαφή, ας πούμε, ιδιαίτερη με αυτόν τον χώρο. Και ξεκινώντας έτσι, να μου πεις, τι είναι τελικά αυτό το έντεχνο. Δηλαδή, έντεχνο πάνω, έντεχνο κάτω, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κοίταξε, το, η υπόθεση του έντεχνου είναι μια απάτη. Μια καθαρή απάτη. Κάποιος είχε κάποια στιγμή μια φαϊνή ιδέα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ράφι σε μια αποθήκη μιας δισκογραφικής εταιρείας. Και πώς θα τους ονομάσουμε αυτούς που δεν καταλαβαίνουμε. Δεν τους λέμε έντεχνο. Θα ρίξει και ξέρω εγώ το υπόλοιπο είναι άτεχνο, πώς θα το πω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Οπότε δείχνει τέτοιες εμπορικής συνεννόησης, ας το πούμε. Και μάλιστα ούτε καν εμπορικής, αποθηκευτικής συνεννόησης έπεσε αυτός ο όρος. Από την άλλη όμως την πλευρά έχει ταυτιστεί με κάποιο είδος τραγουδιού, το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι έχει τηρίδιο το και στο πολιτικό τραγούδι στην Ελλάδα, όπου το πολιτικό τραγούδι στην Ελλάδα είναι σαφώς τοποθετημένο μέσα στα χρόνια. Τη δεκαετία 60-70, ας πούμε. Και πιο πριν. Είναι σαφώς τοποθετημένο, να το θέλεις ακόμα και ιδεολογικά, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να αποφύγει την ματαιοδοξία του. Οπότε στα πλαίσια του οράματος για μια, αν το θέλεις, άλλη δημοκρατία ή ακόμα και για μια άλλη κοινωνία, έχουμε δει μια μορφή ιδιότυπης στρατευμένης τέχνης να χειδαίζει τον εαυτό της από ένα σημείο και μετά, να νέμεται εξουσία, να συνοθείται στα κισέ των διαφόρων παραγωγών δίσκων και ό,τι μπορούμε να φανταστούμε και να δημιουργείται μια αισθητική που τελικά και τα όρια της από ένα σημείο και μετά με αυτό που αντιλαμβάνεται η ίδια ως λαϊκό, γιατί και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο, συζήτηση, είναι λίγο θολά και ασαφή επί τούτου και αυτό. Και ήρθε αυτός ο πολιτισμός του Πασόκ, έτσι, όπου κάποιοι θεωρούσαν ότι τα σκυλάδια ήταν πολιτιστικά κέντρα. Μαρκυλιανόπουλος από ό,τι θυμάμαι. Μπράβο, συγχωρεμένος αυτός ο κακομοίρης άνθρωπος. Ναι. Και ξαφνικά όλα γίνανε ερήμηνη μόνο. Μας καταπτάξανε κάπου, μας βάλανε και τη σφραγίδα, οπότε τελειώνει. Αν με ρωτήσεις πώς νιώθω αυτό που κάνω τόσα χρόνια. Ναι. Πού θα κατέτασες με τον εαυτό σου, δεν κατέτασες κάπου ή πουθενά. Σαφώς. Πού. Νιώθω ένας αυτοδίδακτος λαϊκός μουσικός και δημιουργός και τραγουδιστής. Φαντάζομαι ότι είμαι σαν και αυτούς τους ανθρώπους που μέσα στα χρόνια έχουν μείνει στην ανωνυμία βέβαια και έχουν γράψει. Εντάξει, οι εποχές μας ήταν διαφορετικές. Και έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το πλούτο που αφορά, ας πούμε, το δημοτικό τραγούδι, αν θες το ρεμπέτικο, το αγαπώ και πολύ, το προσφυγικό τραγούδι που έχει λίγο μια διαφορά, ας πούμε. Εκεί νιώθω εγώ συγγενής. Από εκεί και έπειτα οι αφορισμοί που έχουν έρθει
προς αυτόν τον δύσμυρο χώρο, είτε του δημοτικού τραγουδιού, είτε του ρεμπέτικου, είναι απίθανη, ας πούμε, και ούτε αυτό ήταν τυχαίο. Δηλαδή, ας πούμε, το δημοτικό τραγούδι αντίστοιχα το οικειοποιήθηκαν, ας πούμε, οι φασιστοφέρνοντες, τέλος πάντων, και οι φασίζοντες. Ναι. Και το παρουσιάσαν ως κάτι δικό τους, ας πούμε. Mm-hmm. Αντίστοιχα το ρεμπέτικο, από την αριστερά, κυνηγήθηκε πάρα πολύ. Mm. Θεωρείται ότι... Μαζί με το ροκ. Ναι, εντάξει, ναι, γιατί το ροκ προσυδειάζει σε μια λίγο πιο ελευθεριακή αντίληψη της ζωής. Ναι. Οπότε, εφόσον δεν είναι στατευμένο και δεν ακολουθεί... Με την έννοια που το έφυγε αριστερά τότε τουλάχιστον. Όχι, η έννοια είναι μία, Ηλία. Είναι ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός. Σωστά, αλλά τουλάχιστον ας πούμε να πω, παιδί μου, ότι το κουκουέ πλέον πολλά χρόνια τώρα έχει αλλάξει αντίληψη. Δηλαδή, κάνει και φεστιβάλ που καλεί, ας πούμε, ροκ καλλιτέχνες. Θέλει να πάει με το ρεύμα. Τώρα δεν ξέρω τι αντίληψη έχουν οι άνθρωποι μέσα τους. Ναι. Κατάλαβες πως... Καλά, η αλήθεια δεν μπορώ να μιλήσω για το κουκουέ. Ναι, ούτε εγώ. Είναι εξονόματο του κουκουέ, ναι. Αλλά εγώ δεν το βλέπω αυτό. Mm-hmm. Δεν το βλέπω. Υπάρχει η ίδια αγκύλωση. Ναι. Η ίδια ιδεολειψία, η ίδια ασφυξία. Ναι. Και μάλιστα, επειδή τα πράγματα έχουν σφίξει κοινωνικά, αυτό το πράγμα εντείνεται κι άλλο. Και αντί να ανοίγει, να αναπνέει, σφίγγει κι άλλο. Σφίγγει. Ναι. Ωραία. Θα συνεχίσω τώρα λίγο με το έντεχνο και θα σου το πω έτσι όπως το συζητάω, ας πούμε, με φίλους ή το σκέφτομαι εγώ, ότι πλέον το έντεχνο δεν είναι όλο αυτό που έχει συμπεριληφθεί μέσα στην έννοια του έντεχνου. Το συζητάμε, ας πούμε, με ανθρώπους και λέμε, ρε, μόνο, αυτό πολύ κλαψομούνικο είναι το τραγούδι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι θα μπορούσα να ένα σκυλάδικο άνετα με άλλη ενορχήστρωση στα αυτιά μου. Και ότι σκυλάδικα έχουν ακριβώς παρόμοιους στίχους με τα υποτιθέμενα έντεχνα. Αν είχαν άλλη ενορχήστρωση θα τα λέγανε έντεχνα. Εσύ τι λες γι' αυτό? Κοίταξε. Έχει γίνει λίγο κλαψομούνικο. Δηλαδή κάπως έχει κάνει τον έρωτα έτσι, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, ο έρωτας και κλαίμε και έχουμε πέθος και θρήνο. Τι λες γι' αυτό? Κοίταξε, αυτό τώρα το θέμα του έρωτα είναι θέμα θεματολογίας. Mm-hmm. Έτσι. Το θέμα των ενορχιστρώσεων είναι άλλο κεφάλαιο. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι των μαγαζιών και της νύχτας, ελήψη δικού τους ρεπερτορίου, έχουν αρχίσει και επιτίθεται κανονικά σε ένα άλλο ρεπερτόριο, το οποίο στην ουσία του δεν το κατανοούν, απλά επειδή ξέρουν ότι είναι τραγούδια περασμένα στο στόμα του κόσμου, τα οικειοποιούνται, τα ενορχιστρώνουν σύμφωνα με τη δικιά τους αισθητική και τις ανάγκες του μαγαζιού και της νύχτας, και δημιουργείται πραγματικά ένα καινούργιο εξαναλωματικό πράγμα. Εγώ έχω φυχτεί από αυτό το πράγμα και έχω δώσει σε προσωπικό επίπεδο έναν αγώνα, το οποίο τον κέρδισε και μας παρελθόντως. Δηλαδή υπάρχει, υπάρχει πραγματικά μια σαφής έτσι, αναδιάταξη έτσι, καταστάσεων ορίων και όλα αυτά γίνονται για το χρήμα. Όλα αυτά γίνονται για το χρήμα. Ναι, υπάρχουν κλαψομούνικα τραγούδια και υπάρχουν και ροκ κλαψομούνικα τραγούδια. Σωστά. Που είναι δηλαδή να τρελαίνεσαι και να λες, αυτό τώρα τι ροκ είναι, Θεέ μου. Έτσι δεν είναι, γιατί τα δηλαδή λίγο. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με το, από ένα σημείο και μετά, με τη γενικότερη αισθητική σου αντίληψη για τη ζωή και αυτό που αγαπάς να κάνεις. Όσον αφορά τη θεματολογία τώρα του έρωτα, θα με επιτρέψεις να σου πω το εξής. Πάλι θα πάω στο προηγούμενο θέμα μας και θα σου πω ότι όσο δεν υπάρχει ελευθερία που συστήθηκε στην αρχή, δεν μπορεί να αναπνεύσει και ο έρωτας. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, όταν έχεις να κάνεις με σχέσεις κτητικές, δηλαδή μου ανήκεις, μετά όταν ο άλλος σου λέει, να σου πω, δεν σου ανήκω, δεν μπορείς να το κατατάξεις αυτό κάπου μέσα σου, γιατί έχεις μάθει ότι ο άλλος σου ανήκει και πέφτεις να πεθάνεις, διότι δεν έχεις προσωπική ζωή. Και μετά ο έρωτας από χαρά γίνεται βραχνάς. Σωστό. Και τελικά, ας πούμε, βρισκόμαστε τόσο λίγοι να ενοχοποιούμε και τον έρωτα ακόμα. Τόσο δηλαδή, δεν φταίμε εμείς για τίποτα, ας πούμε, ή αν το θες, και φταίει πάντα άλλος που μας πληγώνει, ας πούμε. Ή αν το θες και οι επιλογές μας, έτσι. Ναι. Δηλαδή, τρομάζουμε πια στη σκιά μας, ας πούμε. Ωραία. Μια που αρχίσαμε κάποια στιγμή και μου είπες για το πολιτικό τραγούδι, θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι η τέχνη πρέπει να είναι πολιτική ή αν είναι από μόνη της πολιτική, αφεαυτού της δηλαδή. Να διαλέξω το δεύτερο. Είναι αφεαυτού της πολιτική και κυρίως η βάση της, ας πούμε, είναι καθαρά κοινωνική. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η τέχνη
στην προσπάθειά της να αναστηθεί τον τελευταίο καιρό, αποστασιοποιείται από την πολιτική. Αλλά δεν μπορεί επουδενή να αποστασιοποιηθεί από την κοινωνία. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Εννοείς ότι τρέχουσα πολιτική. Έτσι, ναι, όπως έχει μάθει ακριβώς, ο κόσμος, θεωρία. Ακριβώς. Ναι. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Όλη αυτή την ξεφτύλα. Mm-hmm. Και όλη αυτή την απαξία. Προχθές, μόλις, ζήσαμε και από την Δημοκρατική Ευρώπη, ας πούμε, τη Γαλλία του Ολάν, την απαγόρευση της εκτέλεσης των μουσικών οργάνων σε δημόσιους και ανοιχτούς χώρους, στις πλατείες. Για ποιο λόγο αυτό? Γιατί είναι φασίστες ο άνθρωπος, τι για ποιο λόγο. Ναι, όχι, τι εννοώ, τι χρησιμοποιείς ως επιχείρημα. Επειδή υπάρχουν κινητοποίησεις στην Γαλλία, ας πούμε, και είναι... ο κόσμος είναι χυμένος έξω και τραγουδάει και παίζει, γιατί δεν μπορεί. Αυτό το τρεχαλιτό έχει ένα θόρυβο, ο οποίος κάποια στιγμή θα παράξει μια αισθητική. Θα παράξει, έχει από αυτού της, όλα, βασικά όλα είναι μουσική. Ναι. Θα παράξει λοιπόν μια συγκεκριμένη μουσική που θα δημιουργήσει κάτι το οποίο θα ενταχθεί στη συλλογική μνήμη. Mm-hmm. Δεν πρέπει αυτό να συμβεί. Mm-hmm. Οπότε βγαίνει ο τύπος και μια απαγόρευση πιστεύει ότι θα το λήξει. Δηλαδή ούτε ο Ναπολέον ένα πράγμα. Και βγήκε 120.000 κόσμος και τον μουντζώσανε, ας πούμε. Και είναι και καιρό τώρα που βγαίνουν στη Γαλλία. Ναι. Από ό,τι ξέρω, τα κανάλια, ας πούμε, δεν λένε τίποτα. Δεν το με, γιατί με, πώς θα πούμε. Γιατί να πούμε. Εμείς ξέρω, δεν είμαστε και έχουμε αριστερό καθεστώς. Σωστά. Θέλω να σε ρωτήσω, δεν είναι προβοκατόρικη ερώτηση, τι θα ήθελες να λένε για σένα. Συνήγιο. Ναι, okay. Τι θα ήθελες να λένε για σένα, τι να τον θεωρούν το Ζερβουδάκι. Τι να λένε, τι είναι. Δεν είναι καθόλου προβοκατόρικη ερώτηση. Αυτό εντάξει. Κοίταξε, εντάξει, ξέρω ότι τραγουδάω καλά. Mm-hmm. Μετά από τόσα χρόνια έχω μάθει 5-10 πράγματα, ας πούμε. Αυτό που πραγματικά όμως επιθυμώ και για μένα είναι, αν το θέλεις, και στόχο ζωής και εντάξει, μια δική μου αντίληψη, ότι μεγαλώνω και παιδιά. Επιθυμώ πολύ, ας πούμε, η δουλειά μου και ό,τι έχω κάνει στα τώρα να είναι σχετικό με τη ζωή μου. Mm-hmm. Με την, αυτό. Ναι, οκ. Ωραία. Δηλαδή δεν θέλω να απολαμβάνω, ας πούμε, αυτής της ιδιότυπης ασυλίας, ας πούμε, της ανοησίας του καλλιτέχνη. Δεν το γουστάρω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ούτε για μένα, ούτε για κανέναν, βέβαια. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Ναι. Ωραία. Εσύ ξεκίνησες με τους... με ένα συγκρότημα, νέους επιβάτες. Ναι, νέοι επιβάτες, ναι. Ωραία. Στην πορεία σου μετά, εσύ την προσωπική, εντάξει, φαίνονταν μέσα στη μουσική σου και παραδοσιακά, ας πούμε, πράγματα. Φαίνονταν και λαϊκά πράγματα. Είχες και ένα ροκ ηχόχρωμα σε αρκετά τραγούδια σου και στο στυλ γενικά. Μπορείς να μιλήσεις για τις επιρροές σου, τις εγχώριες, ας πούμε, ρεμπέτικα, δημοτικά κτλ. Από ξένη μουσική, από ποιους θεωρείς ότι έχεις επηρεαστεί? Κοίταξε, έχω ακούσει, όχι μόνο, έχω αγαπήσει. Εντάξει, τώρα. Μέσα στα χρόνια οι επιλογές μου, ας πούμε, εντάξει, μου αρέσουν πάρα πολύ οι Floyd. Mm-hmm. Έτσι. Με τον Roger Waters έχω μια ιδιαίτερη σχέση και σαν στίχο και σαν... από εκεί και πέρα, από Zeppelin, από Hendrix, από Doors, από... ό,τι άξιο γενιά μου, όλα. Δηλαδή, θυμάμαι τις ειρικάδες, σαν τους Gvo, ας πούμε, Πριν αρχίσουν να εμπορικοποιούνται, ήταν πολύ καλή. Πολύ καλή. Ναι. Πέραμε τα σκουπόξυλα από τις ειρικές. Ναι, τα κλασικά. Ωραία, άρα σε... Dylan, Neil Young, πολύ. Cosmic Stillness. Πολλά πράγματα. Johnny Mitchell. Τι να σου πω, όλο το... Είναι πολλά πράγματα. Όλο αυτό το κίνημα. Θέλω να πω, ας πούμε. Και μετά, μπλέκοντας και με τη μουσική, γνωρίστηκα λιγάκι και με φίλους μουσικούς οι οποίοι με πήγαν και στην τζαζ λιγάκι και με τροφοδοτήσανε πράγματα. Αλλά η αγάπη μου για το ρεμπέτικο είναι γονιδιακή. Δηλαδή, στο σπίτι, ας πούμε, στο σόι μάλλον, στην οικογένεια, είχα ένα μπάρμπα. Ήταν εργάτης στη Γερμανία χρόνια, αυτός ο ηλεκτρολόγος κτλ. Ο οποίος άκουγε πάρα πολύ ρεμπέτικο και είχε, θυμάμαι, ένα μπομπινόφωνο τεράστιο και με έστειλε, του έπαιρνα μια δραμιτζάνα κρασί λοιπόν, από κοκκινέλι και καθόταν εκεί πέρα, μια κάτσε εδώ. Και με έβαλε, άκουσα δηλαδή όλο το γενναίο φάσμα του ρεμπέτικου, από τον Μάρκο, τον Απόστολο, τον Χατζηχρίστο, τον Μπάτη, τον... πες το όνομα του... το Στράτο, το Παλί. Δηλαδή όλο αυτό τον κόσμο, ας πούμε, του ρεμπέτικου, την Νίνο, το Τσιτσάνι, την...
τον άκουσα πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή ζυμώθηκα με αυτό το πράγμα. Ναι. Ζυμώθηκα πάρα πολύ. Και το φίλο σε αυτόν τον μπάρμπα μου, ας πούμε, να συγχωρέθηκε. Αργότερα έτυχε να ανακαλύψω και τον Καζατζίδη. Mm-hmm. Και τον Καζατζίδη, η αλήθεια είναι, τον ανακάλυψα μέσα σε συνθήκες, ας πούμε, δουλειάς. Mm-hmm. Δηλαδή, πιτσιρίκια, τώρα ξέρεις, πιάναμε δουλειά κάπου, τώρα ό,τι μπορείς να φανταστείς, και ακούγονταν πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια τότε του Στέλιου και αυτός μου άρεσε και μου αρέσει πολύ. Mm-hmm. Αγαπάω αυτό το τραγούδι πολύ. Mm-hmm. Ωραία. Θα σε πάω τώρα κάπου εντελώς αλλού. Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Τι εννοώ τώρα. Δηλαδή, πρώην Περιφερειάρχης, νομίζω λέγεται, Ψωμιάδης. Νυν Μητροπολίτης εκεί Θεσσαλονίκης και δεν ξέρω εγώ τι είναι, Άνθιμος. Γενικά, αυτή η πόλη μερικές φορές δείχνει να αναδύει ένα συντηρητισμό, ρε παιδί μου, ιδιαίτερο. Εσύ τι πιστεύεις, πώς βλέπεις τον κόσμο εκεί, ας πούμε. Κοίταξε. Πάντα η Θεσσαλονίκη. Μπορεί να κάνω και λάθος αυτό που σου λέω τώρα. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Δεν κάνεις λάθος. Πάντα η Θεσσαλονίκη, όπως και η Αθήνα, είχε ένα πολύ σκληρό συντηρητικό πυρήνα. Αυτό που δημιουργούσε μια ειδική συνθήκη, διαφορετική, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι μέσα στα χρόνια τα συνθήκη εργαστηρίου, δηλαδή ουσιαστικά δεν ανταποκρινόταν μέσα στην κοινωνία, είναι η ύπαρξη του Πανεπιστήμιου πάντα. Και ο πάρα πολύ νεαρό κόσμος που ξεκίνησε κάθε βράδυ στους δρόμους. Ο συντηρητισμός αυτός που υπάρχει στην καρδιά της πόλης δημιούργησε φυγόκεντρες δυνάμεις μέσα στα χρόνια, γι' αυτό και έχουν δοθεί κατά καιρούς από έντονα, ιδιαίτερα μουσικά ρεύματα έως θύματα, νεκροί. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη, αν πραγματικά εξεγερθεί, καταγράφει νεκρούς μέσα στην ιστορία. Δεν έχει δηλαδή, ή δεν θα κάνει τίποτα, θα είναι σε μια θα καίγεται η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη θα σέρνει το ποδάρι, αλλά αν εξεγερθεί θα έχει νεκρούς. Είναι μια ιδιότυπη κατάσταση. Ναι, είναι μια ιδιότυπη κατάσταση. Έτσι, για να πούμε μια αρχική έτσι προσέγγιση. Θα σου πω ότι έχω ζήσει εγώ σαν γενιά. Ναι. Εμείς ανήκουμε σε αυτή τη γενιά που έσκασε αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. Μπήκαμε πάρα πολύ γερά κοινωνικά μέσα στο πράγμα. Είχαμε μεγάλα αδέρφια που κάποιοι από αυτούς ήταν και στο Πολυτεχνείο επάνω. Τέλος πάντων, μας εισήγαγαν σε κάτι λίγο πιο συγκρουσιακό, αν το θες. Και το ζήσαμε το όνειρο αυτό της σύγκρουσης και κυρίως της αυτοοργάνωσης. Mm-hmm. Το ζήσαμε. Yeah. Δεν θεωρώ ότι πιστεύαμε ότι το ζούσαμε. Το ζήσαμε. Yeah. Κάναμε πράγματα. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Γίνονταν μες στη θύελα των στιγμών. Στη ζωή μας καθημερινά. Yeah. 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 Και πήρε μία ροπή το πράγμα. Πήγε κάπου. Η πρώτη επίθεση η οποία έγινε ήταν φυσικά από την ασφάλεια, έτσι, όπου αρχίσανε οι αλητίες, οι γνωστές του κράτους, ας πούμε. Αλλά η χειρότερη επίθεση που έγινε ήταν από αυτή η επίθεση της πρέζας. Mm-hmm. Αυτό συνέβη και στην Αθήνα. Αυτό το κίνημα ουσιαστικά ανακόπηκε με την πρέζα. Mm. Εγώ έχω χάσει 4 φίλους συνομήλικους από την πρέζα. Τότε χάθηκαν εκείνες τις εποχές. Λίγο αργότερα, γιατί ξεφέρεθε σταδιακά. Ναι, ναι. Πρώτα ήρθε το χόρτο, μετά ήρθε το ψημένο, μετά ήρθαν τα χάπια και μετά ήρθε το τελειωτικό χτύπημα. Πέντε πληροφορίες που τις δίνω και στα παιδιά μου σήμερα, η κόρη μου με ρωτάει. Της λέω να σου πω κάτι. Έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Και μην ακούτε κανένα. Εκείνη η αλήθεια. Το ζήσαμε. Το υποστήκαμε. Είναι το πιο σωστό. Ναι. Περάσαν τα χρόνια όμως. Αυτό όντως, άλλος έφυγε στην Ινδία να καταπίνει εντόνια, άλλος έφυγε στο όρος να μονάσει, άλλος εξαφανίστηκε, άλλος βρέθηκε σε μια φυλακή στην Ελβετία. Μια κατάσταση δηλαδή από αστεία μέχρι τραγική, ας πούμε, δεν είναι. Δηλαδή λες τι γίνεται, ας πούμε. Τα τελευταία χρόνια αυτό που επιχειρήθηκε και επιχειρήθηκε με έναν πολύ έτσι έξυπνο τρόπο από πλευράς συστήματος και συστημικών ήταν ένα ουσιαστικό ξεπάτωμα, ας πούμε, της παράδοσης της Φεντερασιών, ας πούμε, το θέσει στη Θεσσαλονίκη. Και πώς. Δεν είναι ο Άνθιμος τελικά το πρόβλημα. Έχω καταλάβει δηλαδή τι παίζει. Το πρόβλημα είναι πάλι τα φράγκα. Πάλι τα φράγκα δημιουργούν το θέμα. Και βέβαια κάτι άλλο που θα σου το πω στη συνέχεια. Η ζημιά που έχει κάνει
το καζίνο στη Θεσσαλονίκη από τη στιγμή που ιδρύθηκε, εγκαταστάθηκε, δεν μπορεί να περιγραφεί. Το πώς δηλαδή με έναν χειρουργικό τρόπο και πού έχει μπει μες στις οικογένειες και το τι καταστροφή έχει δημιουργήσει. Από αυτό το πράγμα κάποιοι απολάμβανα και απολαμβάνουν σήμερα. Είτε μέσω δημοτικών τελών, είτε μέσω φόρων κλπ. Και όλοι είναι ανεκτικοί. Δηλαδή ουσιαστικά ανοίξανε την πόρτα στη σαπίλα. Επόμενο βήμα. Ξεκινάει ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία. Και όλη αυτή η προσπάθεια για αναδιάταξη των Βαλκανίων. Δεν μπορούσε η Θεσσαλονίκη να μείνει έξω από αυτό. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να απονευρωθεί όσο το δυνατόν γινόταν, ούτως ώστε να μην υπάρξει αντίδραση στα στρατεύματα που περνούσαν νυχθημερών. Και περνούσαν και με έναν τρόπο τον οποίο, φίλε μου, τον ζήσαμε. Εγώ γυρνούσα ένα βράδυ τη δουλειά, ας πούμε, και έπεσα επάνω σε μια φάλαγγα του ΝΑΤΟ. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Και ήμασταν εκατοντάδες αυτοκίνητα σταματημένα, ας πούμε, και τους πέραμε να περιμένουμε να βγουν από το λιμάνι. Αυτό γινόταν καθημερινά. Υπήρχε μια κινητικότητα, πήγε να διαμορφωθεί, ας πούμε, μια τάση στα πράγματα αντί σε αυτή την ιστορία. Για άλλους λόγους χτυπήθηκε και από μέσα λίγο ουσιαστικά, ας το πούμε, εκμαυλίστηκε. Ο στόχος ήταν λοιπόν να απονευρωθεί αυτή η πόλη, να απονευρωθεί από όποια πραγματικά αντίδραση μπορούσε σε ανθρώπινο επίπεδο να στήσει και να οργανώσει στους ανθρώπους που χτυπιόντουσαν επάνω και βέβαια να εγκατασταθεί όλο αυτό το πράγμα που έχουμε δει να εγκαθίσταται όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Το πετύχανε. Πώς το πετύχανε? Δίνοντας μακαρόνια σε ψηφοφόρους. Μιλάς κυριολεκτικά. Ναι. Το πιστεύεις αυτό το πράγμα? Τώρα μιλάμε για τα χρόνια της κρίσης. Μιλάμε για αυτό το πριν. Τον άνθρωπο που ανέφερες πριν. Τον αθυμό. Όχι, τον Τζομιάδη. Το τι έχουμε ακούσει εκεί πάνω, γίνεται. Δηλαδή, ξέρεις πώς παλιά πηγαίνανε, ας πούμε, κοιτάζανε λουκούμια και δίνανε και κάνανε κτλ. Δηλαδή, αυτός ο λαϊκισμός, έτσι, που βρήκε έδαφος, γιατί έχει πολύ φτωχολογιά η Θεσσαλονίκη, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει το ζωρό. Με συγχωρείς τώρα, τι δουλειά έχει, δηλαδή. Αισθητικά όλο αυτό το πράγμα δεν συνάδει με καμία πλευρά της Θεσσαλονίκης. Δεν συνάδει με καμία πλευρά του ανθρώπου αισθητικά αυτό το πράγμα. Καλά, δεν το συζητάω. Η νύχτα και οι εκτόβοι οι οποίοι πήραν κεφάλι διότι και ο πολιτισμός χτυπήθηκε. Ο πολιτισμός με την ευρύτερη έννοια. Η αισθητική, εγώ το όνομα πάντα λέω. Πήραν κεφάλι, δώσανε προβάδισμα σε αυτούς με την έννοια, ας πούμε, ότι είχαν μια ασυλία. Θες από την αστυνομία, θες από το Δήμο, θες από όπου μπορείς να φανταστείς. Γι' αυτό και ξαφνικά βρέθηκε η Θεσσαλονίκη να είναι, λέει, η ερωτική πόλη, όπου θα πάει να γαμίσεις, ας πούμε, μια χαρά. Είναι ωραία, έτσι. Μετά θα πάει να φας και ένα πατσά και το πρωί να φας και καμία μπουγάτσα, μπορεί να ξαναγαμίσεις, αν μπορείς. Δηλαδή, δεν είναι αυτό έδωσε η Θεσσαλονίκη. Τι είναι για σένα η Θεσσαλονίκη, για πες μου. Για μένα η Θεσσαλονίκη είναι ο κύριος Χριστιανόπουλος, είναι ο Πετζίκης, είναι το λιμάνι, είναι η παραλία, είναι τα κάστρα, είναι το πανεπιστήμιο, είναι η καρδιά μου. Και ξέρεις πόσο μας πειράζει. Πάρα πολύ. Εγώ έχω φύγει από τη Θεσσαλονίκη, λέει. Δεν το άντεξα άλλο. Είσαι πού? Πήρα την οικογένειά μου, έφυγα μέσα σε ένα χωριό απ' έξω. Πήρα και τα δικαιώματα από την πόλη και έφυγα. Είμαι σε μέσα αναβολή τώρα. Περνάω δικαστήρια για δύο αφήσεις που έβαλα σε μια συναυλία. Δικαστήρια. Πού έβαλες τη Θεσσαλονίκη? Ναι. Και γιατί περνάω δικαστήρια? Γιατί είναι φασίστες. και οι ποινές προβλέπονται εξωτετικές, δηλαδή χρηματικές ποινές. Όποια άλλη φωνή προσπαθεί να βγει, ας πούμε, εντάξει, μη ψηφικά δεν λέω, αλλά τι να κάνουμε, έχει. Ναι. Είναι και αυτό, υπάρχει και αυτό, δηλαδή. Δεν είναι μόνο αυτοί που δημιουργούν τις μεγάλες πλειοψηφίες που τελικά, από ό,τι φάνηκε και μέσα στα χρόνια, είναι εντελώς πλασματικές, ας πούμε. Και ξεφτυλισμένες, ας πούμε, αισθητικά και ιδεολογικά, δηλαδή αιώλες και ανερμάτιστες, ας πούμε, σε τίποτα. Και κυρίως στην ανθρωπιστική πλευρά υποτίθεται της ιδεολογίας, έτσι. Δεν κρίνω τώρα.
αριστερά, δεξιά και τέτοια, άστα. Ναι. Θα σε ξαναπάω λίγο τώρα στη μουσική. Εσύ πλέον είναι δισκογραφής σε μια δική σου εταιρεία, ανεξάρτητα από τις μεγάλες δισκογραφικές. Ούτε θέλω να τη λέω εταιρεία. Πώς τη λες? Ευκαιρία. Ευκαιρία τη λέω. Πώς λέγεται? Κύμα. Κύμα. Ωραία. Ναι. Πόσα χρόνια το κάνεις αυτό? Είναι μόνο το τελευταίο δίσκο ή... Όχι. Έχω βγάλει και δουλειά σε άλλο παιδιό και τώρα ετοιμάζομαι να βγάλω και άλλα πράγματα. Γιατί πόσα χρόνια το κάνω? Από το 2010. Ναι. Θες να μου πεις γιατί εγκατέλειψες τις δισκογραφικές? Για ποιους λόγους? Δηλαδή, επειδή μου η πορεία σου μέσα στις δισκογραφικές αυτά τα χρόνια, πώς ήταν? Ήταν προβληματική? Ήταν προβληματική. Καταρχήν δεν υπήρχε καμία επικοινωνία. Εγώ κατάλαβα ότι προκειμένου όταν νιώθεις βάρος κάπου, κάτι να φεύγεις. Αλλά εντάξει, τελικά αξιολογώντας τα πράγματα στη συνέχεια, λέω πω ευτυχώς που ήμουν βάρος για αυτούς. Δηλαδή φαντάσου να ήμουν κάτι καλό για αυτούς. Κάτι δεν θα πήγαινε καλά με μένα τελικά. Βάρος γιατί? Πιστεύεις ότι σε βλέπανε? Να σου πω, γιατί δεν μπορούσα να οσμωθώ μαζί τους με βάση τους νόμους του θεάματος. Δηλαδή είχαμε μια... Από φύση διαφορά, ναι. Όχι μόνο από θέση, καλά αυτό ήταν το μόνο εύκολο, από φύση δεν μπορούσα, ναι. Δεν μπορούσα να ακολουθήσω δηλαδή ούτε αυτά που μου λέγανε, έτσι που ξέρω εγώ, μου λέγανε ότι θα σε κάνουμε, θα σε φτιάξουμε, δεν το πίστευω εγώ αυτό το πράγμα, λέγω τι μου λέει τώρα αυτό, τι γράφει, κάτι εκπέμπω εγώ, ναι. Και ερχόμουν σε σύγκρουση με τον εαυτό μου μετά, ναι. Και λέω μα τι λέει τώρα σου, του ζήτησα εγώ κάτι τέτοιο? Δεν του ζήτησα κάτι τέτοιο. Και όσο και να σου φανεί περίεργο, αυτά δεν τα υλοποιούν, ας πούμε, οι εταιριάρχες, οι μεγάλοι. Όχι, έχουμε λάθος αντίληψη. Αυτοί που τα υλοποιούν είναι άλλοι. Είναι αυτοί που έχουν ένα μισθό, που είχαν ένα μισθό, πέραν και ένα ποσοστό και γινόταν φανατικότεροι και βασιλικότεροι του βασιλέως. Μπορώ να σου πω ότι οι εταιριάρχες αφήναν το πράγμα και πιο πολύ να αναπνεύσει, μήπως και επιχειρηματικά δημιουργηθεί και κάποια ευκαιρία, ας πούμε. Οι άλλοι που ήταν φανατικοί και αυτό και τέτοια, ήταν αυτοί, ας πούμε. Δεν μπορούσα πια, δηλαδή, και το αντιλήφθηκα, γιατί υπήρξα για πολλά χρόνια σε μια μεγάλη εταιρεία. Ξεκίνησα από την ανεξάρτητη, με ζήτησε μια μεγάλη εταιρεία, πήγα, έμεινα εκεί, δεν άλλαξα εταιρεία. Στη μήνους ήμουν. Είχα μια καλή σχέση με τον Μάτσα. Έχουν ακουστεί πολλά για αυτόν τον άνθρωπο, εγώ είχα άλλη εμπειρία. Και το λέω, δηλαδή οφείλω να το πω. Άμα ήταν η εμπειρία, οφείλω να το πω. Από εκεί και πέρα όμως η εταιρεία όλη ήταν στημένη με έναν τρόπο για ένα συγκεκριμένο ύφος, για ένα συγκεκριμένο τραγούδι, δηλαδή αβαντάριζε πράγματα και προωθούσε που δεν μπορούσα εγώ να μείνω άλλο εκεί μέσα. Και έτσι αμοιβαία. Παρότι είχα, χωρίσατε. Ναι, χωρίσαμε. Παρότι είχα υποχρεώσεις και εγώ προς την εταιρεία, αλλά και η εταιρεία προς εμένα. Τέλος πάντων, δεν υπήρξε κάτι που να φιχτούμε, ας πούμε, και να γίνει ζημιά. Όχι. Ωραία. Και από πολύ νωρίς ξεκίνησε η ιστορία πρώτα με το δισκογραφικό τμήμα του Μήλου τότε. Κάναμε μια παραγωγή, την πανσέλινη χώρα, και από εκεί και μετά είμαι ελεύθερος. Το 97-98 ουσιαστικά. Θα σε ρωτήσω κάτι. Στα χρόνια, ας πούμε, που ήσουν στη Λίνος, ωραία, και ήσουν σε μια οργανωμένη δισκογραφική όπως την εννοούσαμε τότε. Ναι. Και θέλανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, κατά κάποιο τρόπο με τα δικά τους μέτρα και σταθμά να σε προωθήσουν. Εντάξει. Ναι. Είχε τύχει ποτέ να σου προτείνουν, ας πούμε, να εμφανιστεί σε ένα πρωινάδικο της εποχής? Ναι. Είχε τύχει. Ναι. Και είχα πάει. Στον Ανδρέα Μικρούτσικου είχα πάει. Βέβαια εκεί έκανε μια εκπομπή τότε η οποία ακόμα δεν είχε μπει στο πιο κύ πράγμα, τέλος πάντων, που οδηγήθηκε για τόσο άνθρωπο, δεν ξέρω τώρα. Ναι, και είχα πάει και ήταν και συμπαθέστατος και μια χαρά, ας πούμε. Βέβαια δεν είχε αρχίσει ακόμα αυτή η ξεφτύλα, ας πούμε, αλήθεια. Ναι. Δεν είχε αρχίσει αυτή. Μετά σου λέω, μετά το πράγμα έγινε. Αλλά μετά το ζήσαμε. Κοίταξε, ο άνθρωπος αυτός, ο Σούσαν, μου είχε μια εκτίμηση και μου έχει φανταστεί. Γιατί αγαπούσε πάρα πολύ το γράμμα σε ένα ποιητή. Και μάθαινα, ήμουν στρατιώτης, ας πούμε, όταν κυκλοφόρησε αυτή τη δουλειά, και μάθαινα ότι υπάρχει ο Ανδρέας κάτω στην Αθήνα που το παίζει το τραγούδι. Και εκείνο τον καιρό ο Ανδρέας ήταν, ας πούμε, με το Ρασούλη μαζί, κάνανε πράγματα όμορφα, δηλαδή ήταν άλλη ποιότητα η προσπάθειά του.
Ναι. Μετά, ας πούμε, άρχισε λίγο να επιλέγει την, καταρχήν την pop κατεύθυνση και μετά διάλεξε κάτι το οποίο ο ίδιος ξέρει τι είναι. Εγώ δεν έχω. Ναι. Okay. Επειδή μου μίλησες πριν, θα το ξαναγυρίσω λίγο στο πολιτικό. Αυτά συνδέονται βασικά τα δύο, αλλά τέλος πάντων την τέχνη με την πολιτική. Μου μίλησες για την αυτοοργάνωση που ζήσατε, που μπήκες στην εποχή εκείνη, ας πούμε, μετά τη μεταπολίτευση. Ναι. Θέλω να μου πεις δύο πράγματα, τα οποία συνδέονται. Τι είναι ουτοπία για σένα στην τέχνη και τι είναι ουτοπία κοινωνικά. Δηλαδή, πώς θα ήθελες να είναι ο κόσμος της τέχνης και πώς θα ήθελες να είναι ο κόσμος εκτός της τέχνης. Συμπεριλαμβανομένης και της τέχνης, βέβαια. Εντάξει. Mm-hmm. Πώς θα ήθελες να είναι τα πράγματα, πώς να λειτουργούν, πώς να είναι. Δεν θέλω να μου πεις τώρα ακριβώς μια κοινωνική οργάνωση με όλες τις δομές της. Εντάξει, γιατί δεν θα κάνουμε τώρα τέτοια κουβέντα, δεν μπορούμε κιόλας. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι ικανός. Μπορούμε. Μπορούμε να ρίξουμε ιδέες. Άμα θελήσουμε, μπορούμε να την κάνουμε και ίσως πρέπει να την κάνουμε. Ίσως πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτούς τους παράλληλους ιδεολογικούς μονολόγους και κάποια στιγμή να ακούσουμε τι λέει και ο απέναντι, ούτως ώστε να ακούσει και αυτός τι λέμε εμείς μετά. Λοιπόν, όσον αφορά την κοινωνία που σήμερα ασθμένει με τον τρόπο που ασθμένει, το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται μια ανασυγκρότηση της παραγωγής. Και γυρολεκτός αυτό. Υπάρχει δυνατότητα για να γίνει αυτό το πράγμα. Απλά δεν υπάρχει βούληση. Δεν υπάρχει ο ιδεολογικός, αν το θέλεις, ιδεολογική αιχμή που θα μπορέσει να μπει μπροστά, να το προτείνει και να το υλοποιήσει. Και δυστυχώς δεν υπάρχει και ο κόσμος να το πιστέψει. Ο κόσμος έχει αλωτριωθεί, όλοι εμείς σημαντικό. Έχουμε αλωτριωθεί τόσο πολύ μέσα στη μιζέρια μας που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε καν τι σημαίνει μια ανασυγκρότηση μιας παραγωγής. Ποιας παραγωγής, σου λέει ο άλλος. Ακούγεται αυτό τοπικό από μόνο το αν το πεις. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν είναι, εντάξει. Όσον αφορά τη μουσική και την τέχνη, εγώ επιθυμώ και το βάζω το εγώ, επιθυμώ πραγματικά με υπογραμμισμένο με την έννοια της προσωπικής μου υπογραφής. Θέλω να είναι επιτέλους πιο συγκρουσιακή. Mm-hmm. Θέλω να είναι συγκρουσιακή. Δεν θέλω να συνοθείτε, ας πούμε, στα κισέ με το προσωπείο της φιλανθρωπίας. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν της αρμόζει της τέχνης. Δηλαδή αυτό την υποβιβάζει την τέχνη σαν αξία. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό το κακό. Ναι, και ήδη συγγνώμη σε διακόπτω τώρα. Δεν με διακόπτει, συζήτηση κάνουμε. Είναι αυτό τώρα που πες, ας πούμε, τη φιλανθρωπία. Ήδη νομίζω πριν κάνα μήνα, δύο δεν θυμάμαι, έγινε και μια τέτοια εκδήλωση, ας πούμε, στο Μέγαρο, νομίζω, στην Αθήνα, κάπου εκεί. Που όντως κάποιοι. Θα τους θέσω τώρα μέσα σε αυτό το χώρο που λέγαμε πριν του έντεχνου, ας πούμε. Έγινε όπως το λες, συνοθήθηκαν για να προσφέρουν, ας πούμε, τη φιλανθρωπία. Είναι περίεργο πράγμα. Είναι σαν να στέκεσαι εσύ πάνω από τον άλλον. Ενώ η αλληλεγγύη είσαι εσύ δίπλα με τον άλλον. Το λέει και η λέξη, ας πούμε. Η αλληλεγγύη τουλάχιστον. Είχες πει σε μια συνέντευξή σου, τώρα δεν θυμάμαι την είχα δει σε ποιο site ήταν, σε κάποιο ιντερνετικό site ήταν. Εσύ είχες συνεργαστεί από ό,τι θυμάμαι παλιά τη δεκαετία του 80 με τον Ταλάρα. Σωστά, κάποια στιγμή έτσι. Mm-hmm. Και από ό,τι θυμάμαι. Είχα συνεργαστεί τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ναι, το είχα πάρει μαζί μου στις συναυλίες δηλαδή και ναι. Το παιδί του Θεού πρόσωπο. Είμαστε μπιτσιρικάδες, τότε οι επιβάτες και τα λοιπά και η εταιρεία μας πρότεινε να βγούμε σε μια περιοδία με τον Ταλάρα. Ναι. Κοίταξε, ο Ταλάρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εμβληματικός για τη γενιά μου. Βέβαια. Έτσι. Και σε πάρα πολύ σκοτεινές περιόδους της ζωής μας, και σε κοινωνικό, αλλά θα με επιτρέψεις να σου πω και σε προσωπικό επίπεδο, εγώ βρήκα παρηγοριά στα τραγούδια αυτού του ανθρώπου, είτε που ήταν του Κουλιουμτζή, είτε που ήταν του Καλδάρα, είτε που ήταν του Λοΐζο, ακριβώς. Αυτό λοιπόν, αυτή την εποχή, ούτε την ευθύνω, ούτε την απεμπολώ από την καρδιά μου και από την ψυχή μου. Από εκεί και έπειτα, το οτιδήποτε ήρθε σαν επιλογή και στάση, είναι υποσυζήτηση, αίρεση και κρίση, πάνω απ' όλα. Εσύ πώς το κρίνεις? Επαφορμή του Νταλάρα την κάνω αυτή την κουβέντα, γιατί υπήρχαν και άλλοι καλλιτέχνες, ναι, που ξεκίνησαν κάπως και κατέληξαν κάπως. Ναι. Δηλαδή, Εμένα οι προσδοκίες μου από αυτόν τον άνθρωπο ήταν πολύ περισσότερες και πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο σπουδαίες. Mm-hmm. Και πολύ πιο, θα μου επιτρέψεις τον όρο, μπορεί να φανεί τρελό, κινηματικές. Όχι, δεν είναι τρελό. Δεν περίμενα δηλαδή ότι
θα αναζητήσει την εξέλιξη της προσπάθειάς του, το τελείωμά του στην ομή της εξουσίας μέσα και στην πολυτέλεια που σου χαρίζει, ας πούμε, το, είτε το Ίδρυμα, πώς το λένε, Λαμπράκη, πώς το λένε. Αυτό με πειράζει. Όπως με ενόχλησε πάρα πολύ και το γιαούρτι που έφαγε. Ναι. Δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Γιατί το έφαγε, ναι. Δεν έπρεπε γενικά, να το γενικά αυτό το θεώρησα πολύ έτσι προβοκατόρικο και φασιστικό, γιατί η τέχνη, ξέρεις, έχει δικαίωμα να στραβοπατά και οι άνθρωποι τους. Δηλαδή, αν εγώ αύριο μεθαύριο βγάλω ένα τραγούδι το οποίο δεν του αρέσει κάποιο, έχει δικαίωμα να θέλει να γιαουρτώσει, ας πούμε. Πρόσεχε όμως, θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό. Να σου πω γιατί. Μιλάμε για τελείως διαφορετικά. Βέβαια, αυτό μπορεί να συμβεί και σε ένα. Δεν ταυτίζω αυτό που είπα. Όχι. Αλλού μεγέθους ήταν ο Νταλάρα στην εποχή του. Είδες, ας πούμε. Δηλαδή, τότε ακούγαν όλοι Νταλάρα ως κάτι επαναστατικό. Τα τραγούδια, ας πούμε, του Λοΐζου, όλα αυτά. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όχι, δηλαδή, βέβαια. Αν γυρίσει, ας πούμε. Σαφώς. Αν γυρίσουν οι τρύπες. Υπήρχαν. Ποιος θίγεται πιο πολύ, Ηλία, από αυτό. Ποιος θίγεται, ο Νταλάρα. Όχι, ο Νταλάρα. Ο ίδιος θίγεται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν για κάποιους ανθρώπους κάποιοι είναι παράδειγμα. Και φτάνει κάποια στιγμή κρίσιμη, όπως είναι αυτά τα χρόνια ιδιαίτερα. Και βλέπεις, ας πούμε, τον Νταλάρα τώρα να... Ποιος κρίνεται, ποιος το πληρώνει αυτό. Θέλω να πω ότι το τραγούδι, το γιαούρτι αιτιολογείται με κάποιο τρόπο. Δεν αιτιολογείται, δεν είναι καλή κίνηση απέναντι στην τέχνη αυτό το πράγμα. Είναι σαν αυτό που είπε ο Λάν, απαγορεύεται η χρήση του. Γιατί. Ναι, αλλά αυτό που λες τώρα, νομίζω ότι έχεις αντίφαση λίγο με αυτό που πες πριν. Τι θέλω να πω. Υπάρχουν δύο τάσεις γενικά στην τέχνη. Μην το στηρίζεις. Οκ. Μην το στηρίζεις. Είναι η μία τάση που λέει ότι όταν φτιάχνετε ένα καλλιτεχνικό έργο, φεύγει εντελώς από τον καλλιτέχνη και δεν μας νοιάζει ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή μπορεί να είναι μαλάκας ο άνθρωπος. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Άρα δεν μπορούμε να αποκόψουμε τα τραγούδια του Νταλάρα από αυτόν, όχι, από τη στάση του. Όχι, σωστά. Αυτό βέβαια απ' την άλλη μας κάνει. Και για άλλους, έτσι, όχι μόνο για τον Νταλάρα. Για άλλους πολλούς. Ναι, με αφορμή τον Νταλάρα το είπα. Γιατί έχει παραγίνει και αυτό. Το ξύλο αυτό συνέχεια, δηλαδή εξ ονόματος όλων των πιστεύω. Ναι, τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι τρώει για συγκεκριμένους λόγους, επειδή ήταν εμβληματική μορφή της εποχής εκείνης. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Επειδή είπε πράγματα πολλά. Αυτό είναι αλήθεια και το ξέρει. Φαντάζομαι και ο ίδιος. Το φαντάζομαι και εγώ. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τάση που λέει αυτό στην τέχνη και υπάρχει και άλλη που λέει ότι αυτό που είπαμε πριν που. Υπονοήσαμε ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να συμβαδίσει με το έργο της τέχνης. Ναι. Βέβαια αυτό αποκλείει από μια άποψη, ας πούμε, το Σεφέρι, ο οποίος ήταν σε αστικές κυβερνήσεις, ήταν διπλωματικός ακόλουθος, ήταν το ένα και το άλλο. Για κάποιους μπορεί να αποκλείει την πίεση του. Mm-hmm. Ή τον Ελίδη και να πούνε, έλα ρε μαλάκα, θα κάτσω εγώ τώρα να διαβάσω Σεφέρι. Άρα. Όχι, δεν μπορείς να πεις κάτι τέτοιο, διότι και διπλωματικός που ήταν απόλυτος και λοιπά, δεν έδωσε λαβή αυτό που λένε να σκανδαλίσει. Ναι. Ήταν μέσα σε ένα πλαίσιο αισθητικής που ναι. Όχι μόνο σώζεται, ας πούμε, μπορεί να κάνει και καλό. Ναι. Okay. Αλλά εδώ πέρα υπήρχε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Ότι πάρα πολλοί κόσμος σκανδαλίστηκε από αυτή την στάση και οδηγήθηκε, ας πούμε, σε μια πηγαία, ας πούμε, το θες, λαϊκή αντίδραση, η οποία όμως, ας πούμε, δεν είναι καλή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα μπορεί να οδηγήσει να φαγωθούν μεταξύ μας στο τέλος, αν το δεις λίγο σε μια... Ναι. Έτσι το νιώθω, ρε γάμο. Δεν ξέρω, δηλαδή, πειράχτηκα, δεν μ' άρεσε. Αν τυχόν κάποιος, εντάξει, θεωρούσε ότι, ξέρω εγώ, άλλαξες και εσύ, ρε παιδί μου, ρωτά, κατά κάποιο τρόπο, ναι. Και σου πέταγε γιαούρτι. Mm-hmm. Πώς θα αντιδρούσες. Πώς πρόσωπο σου λέω τώρα, ας πούμε. Δηλαδή... Πώς να αντιδράσω. Ναι. Πώς να αντιδράσω. Να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Θα ήθελα να το συζητήσει, ας πούμε, μαζί του, να το πει ρε φίλε. Όχι, δεν θα ήθελα να συζητήσω τίποτα. Θα ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Και βασικά θα παρατούσα και τη μουσική και τα τραγούδια και όλα. Και δεν θα επιχειρούσα ξανά τίποτα. Ναι. Δεν μπορώ. Εγώ με άλλη ίδιο συγκρασία, αν το θες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Okay. Πάμε τώρα κάπου αλλού. Υπάρχουν ποιητές που θα ήθελες να μελοποιήσεις και δεν το έχεις κάνει ακόμα. Όχι. Δεν έχω ασχοληθεί με το πράγμα, ούτε με έχει τραβήξει ποτέ. Δηλαδή ήταν η δικιά μου η μούρλα από μέσα, ας πούμε, να πω δικά μου πράγματα, ας πούμε. Mm-hmm. Okay. Έχω και φίλους παρεμπιπτόντως οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ σοβαρά με αυτό και το κάνουν, το ασκούν πολύ καλά το πράγμα. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές γεύομαι τα δώρα τους, με φωνάζουν, με φιλοξενούν σε δουλειές τους. Οπότε, εντάξει, θα αναφέρω δηλαδή κάτι οριακό, ας πούμε, και υπερβατικό
εφόσον είναι οριακό, θα είναι και υπερβατικό, θα μου πεις. Τέλος πάντων, σου μιλώ για τον Μανώλη του Γαλιάτσο, ένας συνθέτης της δικιάς μου γενιάς, ο οποίος μελοποίησε Ρώμο Φιλίρα. Έκανε ένα εξαιρετικό ποίημα. Και δύσκολο εγχείρημα αυτό. Και δύσκολο εγχείρημα, το οποίο λέγεται «Οι ερχόμενες». Είναι στο δίσκο του Μάγου τα παιχνίδια, μια ανεξάρτητη παραγωγή που έχει κυκλοφορήσει πριν πολλά χρόνια. Εγώ καμαρώνω γι' αυτό. Καμαρώνω που βρέθηκα, αυτό που λέει, ήμουν κι εγώ εκεί. Να πάμε λίγο στη σημερινά. Θέλω να σου πω, αν δεν το θυμάσαι, ένα σύνθημα που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι αν ήταν σε αυτές τις εκλογές τις προηγούμενες, που έλεγε «Η ελπίδα έρχεται». Και με αφορμή αυτό θέλω να σε... Όχι, δεν είχε έρθει, εντάξει. Είναι και κλειστή η πόρτα, οπότε μπορεί να μην μπορεί να μπει. Και με αφορμή αυτό θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι η ελπίδα μπορεί να την προσφέρει κάποιος και να την παράσχει, ή δημιουργείται από τον ίδιο τον κόσμο, ξέρω από τις συλλογικότητες, από τέτοια πράγματα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να προσφέρει ελπίδα? Όχι. Εμπόριο ελπίδας μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Να προσφέρει ελπίδα κανείς. Όσο εμείς αναθέτουμε τη ζωή μας να τη ζήσουμε μέσω άλλου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Mm-hmm. Καμία ελπίδα. Γνώμη. Ναι. Ωραία. Αυτή η ανάθεση, αυτή η απάτη της εκπροσώπησης, έτσι όπως είναι στημένη και δομημένη, ας πούμε, στην αυτή την πλασματική δημοκρατία που ζούμε, είναι κάτι που είναι σαν αυτό που λέμε η αυτοτρικλοποδιά μας. Δηλαδή είμαστε ένα ωραίο σκυλάκι και δυνατό, έτσι, το οποίο τι κάνει, κυνηγάει την ουρίτσα. Και αποτέλεσμα, μηδέν. Όσο αναθέτουμε τη ζωή μας, να τη ζούμε μέσω άλλου. Το πιστεύω. Ωραία. Το έχω ζήσει πάρα πολύ άνω και τον τελευταίο καιρό. Τι εννοείς? Με τον κόσμο που θέλει, που ψάχνει πάλι για αρχηγό, εννοείς? Όχι, αυτό έχει. Μου το λέει και η γυναίκα μου αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν το είχα αντιληφθεί, να σου πω την αλήθεια, διότι. Τώρα τι να πω, ρε παιδί μου. Έχω δει κατά καιρούς που κυκλοφορούν να αφήσουν τον Ανδρέα του Παπαδρέου στην επαρχία. Αλήθεια. Εντάξει, οκ. Όχι, μιλάω για τον κόσμο ο οποίος έχει απογοητευτεί από όλα τα οργανωμένα μέχρι τώρα, οργανωμένα εννοώ κοινωνικά σχήματα, από την ιδεολογική αντιπαράθεση που είναι ατέρμονη και ατελείωτη και κυρίως ασαφής και στο τέλος μη αποτελεσματική. Δεν καταλήγουμε δηλαδή σε κάτι που να πούμε «Ναι ρε παιδί μου, κατάλαβα τι μου είπες, κατάλαβα τη σούπα, σε παρακαλώ, το γράψαμε και σε ένα χαρτί, αυτό μας ενώνει». Mm-hmm. Να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Έχει κουραστεί όλος ο κόσμος από αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έχει κουραστεί. Και υπάρχει λοιπόν κάποιος κόσμος ο οποίος αναζητά πλέον διαφορετικούς τύπους, αν το θες, εκτόνωσης της κοινωνικής του διάθεσης για δράση. Mm-hmm. Της δράσης του μάλλον για κοινωνική, συγγνώμη, της διάθεσης του για κοινωνική δράση. Δεν τα παίρνω σε λίγο. Όχι, όχι. Θέλω να μου πεις τι πιστεύεις ότι άφησε στην ελληνική κοινωνία, άσχετα αν συμμετείχε κάποιος, δεν συμμετείχε σε αυτά τα γεγονότα, ο Δεκέμβρης του 8 και το κίνημα των πλατείων. Κάτσε λίγο, τώρα ο Δεκέμβρης του 8 είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το κίνημα των πλατείων, έτσι. Αυτό που έχει αφήσει ο Δεκέμβρης του 8, τολμώ να πω ότι ακόμα δεν το έχουμε δει. Δεν το έχουμε. Υποβόσκει κατά κάποιο τρόπο. Υποβόσκει, πιστεύω ότι θα δούμε λίγο και μια πιο μακιαβελική, αν το θέλεις, εκφορά αυτού του πράγματος που ονομάζεται τρομοκρατία. Mm-hmm. Θα έρθει αυτό. Το αισθηκτό μου το λέω αυτό. Mm-hmm. Από την άλλη, η πολιτική δράση υπάρχει μια σοβαρή αναγκαιότητα να έτερο, να αυτοπροειδοριστεί, μάλλον να το πω πιο σωστά, λίγο πιο δημοκρατικά. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που έχει μείνει σαν κέρδος από το κίνημα των πλατειών είναι οι συνελεύσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο σαν πολιτισμός για μένα. Mm-hmm. Και σαν σημείο παραγωγής ιδεολογίας και πολιτικής. Mm-hmm. Μακάρι να υπάρξει. Αλλά πιστεύω ότι ξέρει πολύ καλά η εξουσία, το σύστημα, που να χτυπήσει. Ναι. Ξέρει πολύ καλά και θα βρει τρόπο να μας αγοράσει πάλι. Ωραία. Γιατί για αγορά πρόκειται. Ναι, καλά είναι.
Με αφορμή ένα τραγούδι σου, θέλω να μου πεις αν έχεις βρει την απάντηση πώς μπορούμε να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Γιατί αυτό ήταν πάντα δύσκολο για τον άνθρωπο. Αν έχεις βρει τουλάχιστον κάποιες απαντήσεις, όχι την πλήρη απάντηση. Κοίταξε. Πρέπει να συμφιλειωθούμε οπωσδήποτε με αυτό που είμαστε. Τι είμαστε όμως. Εννοείς ότι ο καθένας άνθρωπος με τον εαυτό του, ας πούμε. Ναι. Ο καθένας είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Είναι μια μοναδικότητα που δεν πρόκειται να επαναληφθεί ξανά. Σε διακόψω λίγο. Αλλά... Καταρχήν. Ναι, καταρχήν. Ήθελα να πω τώρα ως παράδειγμα. Μπορεί να φανεί λίγο και απλοϊκό. Ο Κασιδιάρης, ας πούμε, όσο και να συμφιλειωθεί με τον εαυτό του, το αποτέλεσμα που θα βγάλει θα είναι σκατά. Τι να συμφιλειώσει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος με τον εαυτό του. Το έχει πάρει απόφαση ότι είμαι αυτό. Μα αυτός ο άνθρωπος δεν αναζητεί καμία ιδεολογία. Ο φασισμός δεν είναι ιδεολογία. Αυτός ο άνθρωπος τα έχει τακτοποιημένα μου στο κεφάλι του. Ναι, αυτό λέω. Άρα δεν έχει αναζητήσει κάτι στον εαυτό του. Εννοείται. Άρα δεν μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Αυτός που έχει μια αγωνία να συμφιλειωθεί με αυτό που είναι και ουσιαστικά να αποδεχτεί μέσα από αυτή τη διαδικασία τον απέναντι. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτεί τον απέναντι. Άκου, η γνώμη μου είναι ότι όταν πραγματικά προχωρήσεις λιγάκι στην αυτογνωσία σε ένα καλό επίπεδο, αυτόματα δημιουργείς χώρο για τον απέναντι. Αυτός άνθρωπος δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει ούτε καν τη χαρά αυτού του βιώματος. Είναι τόσο δηλητηριασμένος, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κίνημα υπάρχει κατά τη γνώμη σου. Είναι ερώτημα αυτό. Ασχολεί ο κόσμος. Η ασφάλεια τι λέει. Η ασφάλεια δεν ξέρω. Δεν έχω πληροφορία. Λέω ρε πλάκα κι το ξέρω, ναι. Αλλά υπάρχει κίνημα. Και αν είναι προς τα πού, αν υπάρχει προς τα πού κινείται. Γιατί εντάξει, ένα κίνημα πρέπει προς τα κάπου να κινείται. Δεν μπορεί να είναι ακίνητο κίνημα, αν τυχόν είναι ακίνητο. Μπορεί και να μην, για κατά τη γνώμη σου, μπορεί να μην υπάρχει καν. Και τι είναι τελικά στο αυτό το κίνημα, θα σου πω για τώρα, γιατί υπάρχει αριστερό κίνημα. Υπάρχει αναρχικός χορός ή αναρχικό κίνημα. Δηλαδή, είναι λίγο, νομίζω, συγκεκριμένα τα πράγματα. Για αυτούς που ανήκουν σε διάφορα κινήματα δεν είναι συγκεκριμένο, έχουν μια συγκεκριμένη άποψη για τα πράγματα. Ναι. Εντάξει, εσύ τι άποψη έχεις, υπάρχει κίνημα. Κοίταξε, με όρους της, του βιώματός μου, ναι. Δεν υπάρχει. Με το πώς έχω ζήσει εγώ. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει πόνημα, δεν υπάρχει αγωνία. Ότι ρε, εσύ τι λέει εδώ, κάτσε. Λίγο να το δούμε, να το ψάξουμε. Όλοι επιχειρούν και επιθυμούν να σημαίνει τροφή. Όλοι επιχειρούν από ένα σημείο και μετά, έχοντας τη σύγκρουση ως αυτοσκοπό, ουσιαστικά να καλύψουν ακριβώς το κενό που έρχεται την επόμενη μέρα από τη σύγκρουση. Δηλαδή ότι, ξέρεις, εδώ κάποιος πρέπει να αναλάβει, να κάνει κάτι. Και να διαχειριστεί ανθρώπους, καταστάσεις. Δηλαδή εκεί υπάρχουν τεράστια κενά από όλους. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει κίνημα από τη στιγμή που δεν υπάρχει όραμα. Ποιο είναι το όραμα? Δεν επιθυμεί κανείς να αλλάξει αυτή την κοινωνία, Ηλία. Όλοι βολεύονται σε αυτή την κοινωνία. Όλοι βολευόμαστε σε αυτή την κοινωνία. Συμπεριλαμβανομένου και εμού. Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, όντας και ζώντας αυτή την κοινωνία. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, έχω δει τον τελευταίο καιρό ότι έχει υπάρξει ένα τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης. Απέναντι σε, ξεκινώντας είτε από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, μέχρι ας πούμε τους άστεγους και τους καταληψίες των εργοστασίων και. Έχω δει ότι υπάρχει μια, δηλαδή το που θα διαθέσει τελικά ο άλλος την ανάγκη του για δράση, όταν δεν περνάει μέσα από ένα σφιχτό κομματικό ας πούμε μηχανισμό ή οργανωτικό μηχανισμό,
Εκεί τα πράγματα αναπνέουν πολύ πιο όμορφα και ελεύθερα. Εκεί δημιουργείται μια συνθήκη, ας πούμε, τάσης, αν μην το άνοιγε, γιατί κίνημα δεν το πάμε. Ναι. Τάσης προς τα κάτω. Εννοείς τις συλλογικότητες, φαντάζομαι. Ναι, εννοώ κάποιες συλλογικότητες. Ναι. Εννοώ κάποιες πρωτοβουλίες πολιτών. Εννοώ κάποιες οικολογικές προσπάθειες που δεν είναι γενικώς και αόριστα, έτσι, με αυτή την έννοια της Αμερικανιάς, ας πούμε, το flower power, το οποίο το γελάω. Έτσι, υπάρχουν οικολογικά κινήματα τα οποία έχουν δίνουν ένα τεράστιο αγώνα για τη διάσωση των σπόρων. Δεν ξέρω αν είναι πρώτη, θα έχεις ακούσει, φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι επιχειρούν με έναν τρόπο απίστευτο στο τι έρχεται με τα μεταλλαγμένα και σαν πολιτική, σαν επιλογή δηλαδή, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τη χώρα μας ακόμα, που είναι εκεί προσχολημένοι. Παράδειγμα έφερα. Θυμάμαι πριν από χρόνια, ας πούμε, είχε πάρθει μια απόφαση κόβαν τα καΐκια. Υπάρχει ένα τεράστιο κίνημα από νέους ανθρώπους, ας πούμε, στα νησιά και τα λοιπά, να σώσουν ό,τι έχει απομείνει από αυτά τα καΐκια. Να τα αλλάξουν χρήση. Συνέχεια τους φέρνουν εμπόδια. Συνέχεια. Είτε από την εφορία μέχρι να βρει να φανταστεί, ας πούμε. Να μην έχει καμιά επιλογή, ας πούμε. Κι όμως, μένουν κάποιοι. Τώρα φτάσαμε στις τελευταίες ερωτήσεις. Αν οραματιζόσουν μια κοινωνία, κράτος θα υπήρχε ή όχι, ή θα υπήρχε μια άλλη μορφή οργάνωσης. Είμαστε πολύ πίσω για να... Είμαστε πολύ πίσω πολιτιστικά, σαν εποχή, σαν πολιτισμός, σαν ανθρώπινος πολιτισμός εννοώ, για να ονειρευτούμε την κατάργηση του κράτους. Λυπάμαι που το λέω. Δεν περίμενα και εγώ τέτοιο πράγμα. Αλλιώς το ενεργόμουν, αλλιώς το πίστευα. Και σαν εκείνα τα ωραία, τα αρνητικά χρόνια, ας πούμε, το βίωνα διαφορετικά. Τώρα έχω περάσει σε αυτό το πράγμα, λέω, χιλιάμα, ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω τελικά. Δηλαδή, φαντάσου, ας πούμε, ότι έρχεται ένας εξελιγμένος πολιτισμός, καθολικά αυτό που λένε οι εξωγήινοι, έτσι, οι οποίοι θα φρικάρουν, θα σηκωθούν να φύγουν. Ξέρετε, πάμε να φύγουν από το κράτος. Θα πρέπει να κάνουν μια αίτηση για να έρθουν. Οπότε, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Η δικιά μας η ωριμότητα σαν πολίτες του κόσμου, έτσι, σαν το συγκεκριμένο χρονικό, το 2016, έτσι, δεν είναι το ίδιο πράγμα με το 762 μετά Χριστό. Υπάρχει μια εξέλιξη τεράστια. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε έλλειμμα τεράστιο σε αυτό. Μακάρι να μπορούσαμε να ανθίσει η καλή πλευρά του ανθρώπου, η οποία πραγματικά δεν έχει ανάγκη ούτε από κράτος, ούτε από φυλακές, ούτε από ψυχιατρία, ούτε από ναρκωτικά, έτσι, ούτε από αστυνομίες. Αλλά δυστυχώς, και κυρίως από εκμετάλλευση, έτσι, αλλά δεν είναι. Πολιτιστικά, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνω, έβλεπα εχθές στην τηλεόραση, ας πούμε, τις καινούργιες βόμβες που ρίχνουν στη Συρία, ας πούμε, πραγματικά, δηλαδή. Είχες μείνει μαλάκας. Τρελάθηκα. Εγώ θυμάμαι τη βόμβα, ρε παιδί μου, έσχαγε και έκανε ένα μπουφ. Τώρα ρίχνουν τη βόμβα και κάνει και όλα σκουπίδια. Ναι. Ξεθεμελιώνει, δηλαδή, τα πάντα. Δηλαδή, έχει προχωρήσει πάρα πολύ το κακό. Οργανωμένα. Ενώ αντίστοιχα η ανθρώπινη καλή πλευρά δεν τα κατάφερε. Και πώς να προχωρήσει, με τι τεχνολογία. Την ελέγχουν όλη την τεχνολογία. Ναι, η τεχνολογία υπάρχει, αλλά είναι ελεγχόμενη και ακριβώς διαχειριζόμενη διαφορετικά. Ελέγχουν το λοιμό. Mm-hmm. Φοβερό, δηλαδή αυτό που ζούμε πολύ. Περίμενε κανείς ότι θα γίνει αυτά. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο άγριες καταστάσεις από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ας πούμε. Δηλαδή, ειλικρινά. Είναι ειλικρινά, δηλαδή πιστεύω ότι είναι τεράστιο πισωγύρισμα. Σήμερα, ας πούμε, μην ξεχνάμε κιόλας ότι δεν σε απειλούν, ας πούμε, ότι θα σου πάρουν τη ζωή, σε απειλούν ότι θα σου πάρουν την περιουσία. Αυτό δεν είναι φτώση, τι είναι αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τώρα σου κάνω τελευταία ερώτηση, είναι καλλιτεχνική. Θέλω να σε ρωτήσω, θέλω να πω καταρχήν ότι φιλοξενεί τη συνέντευξη μας, φιλοξενεί ο Σταύρος του Νότου. Ωραία, που τραγουδάς σήμερα, ας πούμε, την 7 Μαΐου και τραγουδάς και το επόμενο Σάββατο, 14. Ναι. Ωραία. Τελευταίο καιρό έτσι το κάνουμε. Ερχόμαστε μία στην αρχή, στο φθινόπωρο,
και μην ξανάρρωσε την όλεξη. Ωραία. Θέλω να μου πεις αν ετοιμάζεις κάτι καλλιτεχνικά. Ναι, ετοιμάζουμε ένα δίσκο με τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Κουτσούρα, ο οποίος είναι τρίχορδος μπουζουξής, ρεμπέτης. Έπαιζε χρόνια με τον Ρασούλη και με τον Νίκο του Παπάζου μου πιο πολύ. Είμαστε φίλοι από παλιά. Υπήρχε έτσι ένα μεράκι μεταξύ μας να κάνουμε κάτι. Έχουμε μαζέψει κάποια τραγούδια στα οποία τη μουσική την έχει γράψει ο Παναγιώτης. Είναι τραγούδια τροπικά, όπως μου αρέσει να τα λέω, γιατί ουσιαστικά αγγίζουν την περπατησιά που είχαν οι ρεμπέτες. Ο τρόπος τους είναι αυτός. Οι στίχοι ανήκουν στο Στέργο Παπακοστόλου, από τον ΚΟ, και έχω μπει σε μια πάρα πολύ ωραία περιπέτεια να ψηλαφίσω το ουσάκ, το χιτζασιάρ, το χιτζάζ, δηλαδή όλο αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, του ρεμπέτικου, αλλά με συνέπεια και με βλάβια πάνω απ' όλα, τηρώντας τον κανόνα, τον τρόπο. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι τροπικά τα τραγούδια. Ναι, ναι. Και περνάω πολύ καλά μέχρι στιγμής. Θέλω να πιστεύω και κατά τον Οκτώβριο να καταφέρουμε το βγάλουμε. Ναι. Ωραία. Ανεξάρτητο γι' αυτό. Ανεξάρτητο. Από το κύμα. Κύμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, πέρασα πολύ καλά συζήτηση. Να είσαι καλά. Και εγώ. Καλή αντάβωση να έχουμε και πάλι.